για να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση που δεν αφορά μόνο την Έδεσα. Δεν πρέπει να το βλέπετε τοπικίστικα. Τα Γιάννητσά καταραίουν επίσης. Τα κέντρα υγείας είναι ρημαγμένα, κυριολεκτικά. Στα χωριά έχουν να δουν γιατρό μήνες. Και όλα αυτά συμβαίνουν και στην Ιμαθία και στο Κιλκής και σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε απόφαση για αποφασιστικό, συνεχή, διαρκή αγώνα, ο οποίος δεν θα λυγίσει ούτε στην ανάγκη να είναι μακρύς, ούτε στα ψέματα, ούτε στα κόλπα, ούτε στις ευχές, ούτε στις κούφιες υποσχέσεις. Η διοίκηση του νοσοκομείου πριν από λίγο μας δήλωσε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν θα αφήσουμε τα τμήματα να κλείσουν, αλλά δεν έχουμε άλλη λύση από τις μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις θα πούνε, σημαίνουν. Αφήνω χωρίς γιατρούς στα κέντρα υγείας στον κόσμο για να κλείσω να μπαλώσω μια τρύπα στο νοσοκομείο Γιάννητσών με κάποιον γιατρό. Φέρνω ένα, διώχνω ένα γιατρό από το νοσοκομείο της, δύο γιατρούς τώρα όπως έγινε με τη ΜΕΘ, για να κρατήσω τη ΜΕΘ των Γιάννητσών. Είναι παλώματα που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και δεν πρέπει κανείς να θεωρεί αυτονόητο και σαν φυσικό φαινόμενο την κατάσταση αυτή. Η αναστολή, τι ήταν η αναστολή? Όταν γινόταν ο χαμός κάτω στα νησιά και στα κλαμπς, όταν τα κρουαζιερόπλια εκεί στις Μπουκαπόρτες γινόταν το αδιαχώρητο, όταν μέσα στα σχολεία ήταν 25 και 27 μαθητές, όταν μέσα στα λεωφορεία ήταν σαρδέλες ο κόσμος στα αστικά κέντρα, αυτοί ήρθαν να πούνε ότι οι υγειονομικοί, οι οποίοι παίρνουν όλα τα μέτρα, όλα τα απαραίτητα μέτρα της ασφάλειας, αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή, αυτοί που κινδύνευσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είπαν ότι αυτοί εδώ είναι κίνδυνος για τα νοσοκομεία και τους πετάξαν έξω. Ήταν ένα σχέδιο, είναι ένα σχέδιο με σκοπό να ρίξουν στους υγειονομικούς την ευθύνη της διασποράς. Λέει, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, αυτοί δεν εμβολιάζουν και είναι υπεύθυνοι για τη διασπορά. Ενώ η ίδια η κυβέρνηση δεν φρόντισε να πάρει όλα τα μέτρα με το να έχει εκπαιδευτικούς αρκετούς μέσα στα σχολεία και να είναι 15 μαθητές ανατάξη, με το να έχει συγκοινωνίες οι οποίες να μην είναι έτσι όπως είναι τώρα, αλλά να είναι ανθρώπινες. Με το να μην επιτρέπει τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες να κόβουν και να ράβουν χωρίς να παίρνουν μέτρα προστασίας. Επομένως ήταν καταρχήν αυτό, κατά δεύτερον, με την αναστολή πέταξε 150 εργαζόμενους έξω από τα δύο νοσοκομεία. Αυτό ήταν η χαριστική βολή και ήταν ο τρόπος για να αρχίσουν οι συγχωνεύσεις. Διότι μετά σου λέει, δεν έχω προσωπικό και δεν φταίω εγώ. Ο άλλος δεν εμβολιάστηκε και βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο, όχι εξαιτίας μου. Αυτός είναι. Και εγώ που τον ήθελα εδώ, αλλά αυτός δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και άντε τώρα τι να κάνω, να συγχωνεύσω λοιπόν. Είναι και αυτό να παίξει και αυτό το ρόλο του στο σχέδιό του για συγχωνεύσεις. Ζητάμε λοιπόν άμεσα να επιστρέψουν. Αυτός ο εκβιασμός με το πιστόλι στον κρόταφο δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους εμβολιασμούς. Πρέπει εδώ και τώρα να επιστρέψουν.